μεγάλη ζημιά. Πολύ μεγάλη ζημιά. Βέβαια η γέφυρα είναι αρκετών χρόνων. Η καινούργια του δρόμου είναι από το 66 που έγινε ο δρόμος. Επόμενο είναι οι καιρικές συνθήκες να φτάσουν στο σημείο αυτό να κάνουν ζημιές. Βέβαια μεγάλη ζημιά είναι αυτή, δεν είναι μικρή. Έχει μείνει το Μεσολόγιο από νερό και πάει δουλειά λέγοντας. Τι να πούμε. Ο μεγαλοδύναμος να βάλει το χέρι του να μην γίνουν πιο έκτροπα πράγματα. Μια γέφυρα που κάποτε ένωνε την Ελλάδα πλέον έχει καταρρεύσει και είναι κλειστή και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει πάλι. Δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Όπως βλέπετε στα πλάνα, η σιδηροδρομική γραμμή έπεσε. Πώς θα τη χαρακτηρίσω, παλιά γέφυρα που ένωνε τη Δυτική Ελλάδα με την Πελοπόννησο απέναντι, έχει πάθει καθίζεση. Μεγάλη ζημιά. Εννοείται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι που κόπηκε το νερό από την πόλη. Είναι όμως τεράστιο πρόβλημα και η σύνδεση όμως εδώ, έτσι. Η σύνδεση, η οδική σύνδεση, έχουμε αποκοπεί εντελώς. Τώρα πόσο καιρό θα πάρει αυτό για να γίνει. Και τώρα έχουμε νέα δεδομένα από την Ιόνια εδώ. Ναι, μάλλον. Το διπλανό χωριό Γαλατάς, που τα παιδιά έρχονται στο Ιδανοχώρησο σχολείο. Στο Γαλατάς, γυμνάσιο. Σπυρουδόρη. Ναι. Και τώρα πώς θα περάσουν να βγουν. Θα πρέπει να κάνουν τον κύκλο την Ιόνια και ποιος θα τους χορηγήσει. Στην γέφυρα αυτή η παλιά χρονολογείται 120 χρόνια. Και πιο πάνω. Η σιδηροδρομική λέτε, η σιδηροδρομική. Ναι. Ναι. Και αυτή εδώ είναι από το 1960 περίπου. Η σιδηροδρομική είναι επί Τρικούπη φτιαγμένη, που έγινε, περνούσε το τρένο βέβαια. Εντάξει. Να είστε καλά.